Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πανδημία ωστόσο του COVID-19, που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, έφερε στο προσκήνιο με το πιο σκληρό τρόπο τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. Αποτελεί σήμερα μια ημέρα κύρωσης των ατόμων με αναπηρία, χρονίως παθών και των οικογενειών τους, για ισότιμη μετακίνηση, για ίσα δικαιώματα από την πολιτεία, για προσβασιμότητα, για εκπαίδευση, για απασχόληση, για ασφάλεια, υγεία και εργασία. Εάν δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού, τότε το 2020 θα το σηματοδοτούσε 24 Νοεμβρίου, η ιστορική ημέρα που συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Ελληνική Βουλή ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης για την αναπηρία που εμπλέκει όλα τα υπουργεία με τρόπο συμβατό με την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η κυβέρνηση το παρουσίασε και η ΕΣΑΜΕΑ κατέθεσε τις προτάσεις της ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το σύνολο των εκπροσώπων των κομμάτων του Κοινοβουλίου που τοποθετήθηκαν και κατέθεσαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Είναι τα άτομα που έχουν πρόβλημα ακοής, τα κοφά άτομα. Στη στήριξη και κατά πόσο μπορούν οι δημόσιες υπηρεσίες να τα στηρίξουν σε μια δύσκολη στιγμή που έχουν, ώστε να έχουν παροχές διερμηνίας. Γι' αυτό λέω ότι η προσβασιμότητα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχουμε εμείς και διεκδικούμε για θέματα δικά μας ουσιαστικά. Καταφέραμε ως αναπηρικό κίνημα και κρατήσαμε τα επιδόματα και τις παροχές οικονομικές των ατόμων με αναπηρία, τις κρατήσαμε χωρίς να υπάρχουν περικοπές. Αυτό είναι η αλήθεια. Έχουμε δύο περιπτώσεις που θα σταθώ εγώ. Εγώ θα πω ότι η καθημερινότητα ενός ατόμων με αναπηρία ουσιαστικά που το πιάνουν τα μέτρα εάν εργαζόμενο ατόμων με αναπηρία που μπορεί αναγκαστικά πρέπει να ενσωματωθεί ό,τι ακριβώς κάνουν και οι υπόλοιποι και να τηρήσει τους κανόνες. Αλλά το κυριότερο για μένα είναι τα άτομα με αναπηρία που ζουν σε δομές. Σε δομές κλειστού τύπου. Ουσιαστικά δεν μπορούν να δουν τα άτομα τα δικά τους, γιατί απαγορεύονται τα επιτήρια, δεν μπορούν να βγουν καθόλου έξω, ούτε για μια βόλτα. Εκεί αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Εκεί αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη, αυτό που βιώνουμε εμείς, την ψυχολογική, την ψυχολογία μας. Σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι οργανώσεις της σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν την 3η Δεκέμβρη Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία, παλεύοντας ενάντια στη φτώχεια, τον αποκλεισμό, τον ρατσισμό, τις στιγματιστικές προσεγγίσεις, τη φιλοθροπία και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, παλεύοντας να μην γίνουν ακόμη περισσότερα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις θύματα της πανδημίας.